δεν είναι μόνο ότι θεωρείται χαμένο και με μηδενικά έσοδα το πρώτο εξάμηνο σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική σεζόν, είναι και οι πολλαπλές συνέπειες που αφήνει πίσω της η πανδημία του κορονοϊού. Πολλά ξενοδοχεία θα μείνουν κλειστά, ενώ ό,τι στόχευση υπάρχουν στη ρεαλιστική τους αποτύπωση αναθεωρούνται καθημερινά. Το ρεπορτάζ σας είναι σωστό. Και είναι σωστό γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία προγραμματισμένη πτήση, έστω και από τον Ιούλιο και μετά. Είναι κλειστά τα σύνορά μας. Δεν φαίνεται μπροστά μας να έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό. Καθαρά φυσικά λόγω της υγειονομικής κρίσης, η οποία έχει συνδεθεί απόλυτα με το πώς λειτουργεί κάθε χώρα. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πάει εξαιρετικά και η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως και στα πρώτα μέτρα στήριξης, τα οποία ήταν αναστολές πληρωμών και φυσικά ενίσχυση των εργαζομένων. Όμως από εδώ και πέρα πρέπει να μπει ένα πλάνο πολύ δυναμικής παρέμβασης, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, σε όλο το επιχείρημα του τουρισμού, γενικότερα στο επιχείρημα της χώρας. Γιατί έρχονται όπως φαίνεται ακόμη πιο δύσκολες μέρες εξαιτίας καθαρά της υγειονομικής κρίσης. Το υπόλοιπο διάστημα καλύπτεται από αβεβαιότητα, τόσο για τις τουριστικές επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Πρέπει να διασφαλιστεί ένα μίνιμουμ εισόδημα για τους εργαζομένους, γιατί μόνο το μέτρο της συνάθρησης να ισχύει, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σε σχετικές πληρότητες σε ξενοδοχεία, σε όσα ανοίξουν και προφανώς σε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας και γενικώς σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να επισημάνω ότι κανένας αναλυτής, όχι μόνο για την Ελλάδα, για οπουδήποτε, δεν μπορεί να δώσει στοιχεία ούτε για το 2021. Και όσο δεν υπάρχει άνθρωπο και εμπόριο, αυτή η ανασφάλεια θα υπάρχει 100%. Από τους ξενοδόχους και την ένωσή τους έχουν κατατεθεί μία σειρά προτάσεις. Το σίγουρο είναι πως ο ελληνικός εσωτερικός τουρισμός δεν σώζει την παρτίδα. Τώρα είμαστε σε μια έκτακτη συνθήκη. Αυτός ο εσωτερικός τουρισμός θα δούμε πόσο θα βοηθήσει. Μια χθεσινή μελέτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη έδειξε ότι ναι, μεν οι Έλληνες θέλουν να κάνουν διακοπές στο 46%, όμως για 3-5 μέρες με το 40% να μην πηγαίνει σε ξενοδοχεία και μόνο τον Αύγουστο. Αν αναλογιστούμε τον προβληματισμό που υπάρχει για τα σχολεία και τις πανελλαδικές που πάνε για τέλος Ιουνίου-Ιούλιο, τότε με ένα μήνα δεν σώνεται η παρτίδα. Προφανώς θα είναι μια εσωτερική διαδικασία, θα έχει μια, αν θέλετε, ένα μικρό οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν σώνει την παρτίδα, όπως δεν το έσωνε και τα τελευταία 10 χρόνια, ιδιαίτερα του μνημονίου. Και συγχρόνως πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο εσωτερικός τουρισμός, να υπάρξει ένας προβληματισμός για το πορτοφόλι του οποιοδήποτε ξένου θα σκεφτεί να φύγει από τη χώρα του. Οι αντικειμενικές πλέον δυσκολίες για το νούμερο ένα οικονομικό μας προϊόν φαίνεται πως οδηγούν τον τουρισμό σε αχαρτογράφητα νερά.